Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Σε λατινικά, χημεία και αρχέ οικονομική θεωρία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι για τι πανελλατικέ εξετάσει του 2019. Ε, απαιτητική η χημεία, όπω μαθαίνουμε. Θα το δούμε όμω στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε αμέσω, μια που έχουμε τρία μαθήματα και ελάχιστο χρόνο, με τα λατινικά. Μαζί μου στο στούντιο η φιλόλογο των φροντιστηρίων Ανατολικό, η κυρία Δώρα Γεωργάκη. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Ε, τα λατινικά θα λέγαμε ότι ήταν βατά. Ε, και γενικώ νομίζω ότι είναι ένα μάθημα το οποίο συνήθω δεν προβληματίζει του υποψήφου, έτσι δεν είναι. Ε, Όντω, για άλλη μια φορά ήταν βατά τα θέματα, δηλαδή το άριστα πάλι θα μπορούσαν να το εξασφαλίσουν πολύ εύκολα οι μαθητέ. Ε, με καλή προετοιμασία και ψυχραιμία φαντάζομαι στι απαντήσει. Έτσι, ακριβώ. Πάμε να τι δούμε λοιπόν τι απαντήσει. Ωραία, για άλλη μια φορά εξετάστηκαν στο 45 κείμενο, το οποίο είχε μπει και πέρσι, οπότε ίσω ξαφνιάστηκαν κάποιοι μαθητέ. Ε, ζητήθηκε μετάφραση από το 20ο κείμενο, από το 308ο και από το 45 ο λοιπόν. Ε, νομίζω ότι οι μαθητές Άρα. μπορούν να ανατρέξουν εύκολα στα βιβλία τους, στα βοηθήματα που έχουν για να δούνε τις μεταφράσεις. Mm -hmm. Οπότε, Παρακαλώ. να περάσουμε στις ασκήσεις. Η β' άσκηση ζητούσε να γραφούν τύποι από τη γραμματική. Ε, το νόμεν, αρχικά, το ζητούσαν στην ονομαστική του πληθυντικού αριθμού, οπότε ε, η απάντηση είναι το νόμινα. Το κέντι, ε, γενική του πληθυντικού αριθμού, η σωστή απάντηση είναι κέντιου. Βέλα, την κλητική του πληθυντικού αριθμού, ε, η σωστή απάντηση είναι βέλα. Φόριβου, την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού, Φόρες... είναι η σωστή απάντηση. Πουέλε, την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό, Πουέλη σέντε, τη γενική του πληθυντικού αριθμού, σέντου, χοκ, την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος, χε, ρες, την αφαιρετική του ενικού αριθμού, ρε, κουίντα, την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος, κβίντα, με δύο δι, εδώ έπρεπε να προσέξουν τα παιδιά, νόστρα, την ονομαστική του ενικού αριθμού στο θυλικό γένος, νόστρα, και εδώ τελειώνουν οι ασκήσεις που αφορούν τα ουσιαστικά και τις αντωνυμίες. Β1, Β έχουμε παραθετικά, να γραφούν λοιπόν για τις παρακάτω λέξεις οι τύποι που ζητούνται. Έχουμε το πρόξιμου, τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό, πρόπιους, Λόγκα, τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό και αφού είναι αφαιρετική μέσα στο κείμενο, longiore. Λιμπέντερ, τον υπερθετικό βαθμό λιμπεντήσιμε. Μούλτουμ, το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό πλού και πλούριμου, αντίστοιχα. Περνάμε στο β2α. Εδώ έχουμε τις παρατηρήσεις που αφορούν τα ρήματα. Ρεκέσερατ, αφαιρετική του σουπίνου, οπότε σωστό τύπο είναι ρεκέσου. Προρέψιτ, το γάμα πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή, προρέπουντ, την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο θηλυκό γένος, ανιμαντβέρτετς, ούτως ή άλλως ήταν, ήταν, αρσενικό, είτε θηλυκό, είτε ουδέτερο, ίδιο τύπος θα ήταν, Rogavit. το ίδιο πρόσωπο της υποτακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή, Rogget. Dixit. το β ενικό πρόσωπο της προστακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή, Dic. Gerantur το γάμο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του Ενεστώτα στην παθητική περιφραστική συζυγία, να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος, gerenda sunt, sit, το γάμμα πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα, σούντο, περσουάντετ το γάμα πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή, persuaserunt, kere, Δεφέρατ, το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής του Ενεστώτα στην ίδια φωνή και την αφαιρετική του Γερουνδίου. Δέφερ για την προστακτική, δεφερέντο για την αφαιρετική του Γερουνδίου. Β2 β, more est, να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων και να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οπότε στον Ενεστώτα ο τύπος είναι Μοριάτουρ, στον παρατατικό Μορερέτουρ, στο μέλλοντα moritura στο παρακείμενο mortua sit και στον υπερσυντέλικο mortua Και περνάμε στις συντακτικές παρατηρήσεις. Έδιναν τον τύπο abicidia που έπρεπε να αναγνωριστεί συντακτικά και η σωστή απάντηση είναι Εμπρόθετο προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στη μετοχή exclusions, cui ήταν δοτική προσωπική κτητική στο est, και στάντι γενική του γερουνδίου ως συμπληρώμα στο μόρα, δηλαδή γενική αντικειμενική. Στο γάμα 1β να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική. Η πρώτη πρόταση ήταν ούτ γκάλου ad επίστουλα deferat. Κατά τη μετατροπή πρέπει να γίνει επίστουλα ad κικερώνεμ agallo deferatur. Και η δεύτερη πρόταση ναι, νόστρα κονσίλια απχώστιμπους Οπότε κατά τη μετατροπή γίνεται ναι, χώστες, νόστρα κονσίλια κογνόσκαντ. Στη γάμα 1 γάμα δινόταν ο τύπος αντσολάριου και ζητούνταν να μετατραπεί ε, ο προσδιορισμός του τόπου ώστε να εκφράζεται η απομάκρυνση από τόπο. Η σωστή απάντηση είναι να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά μία από τις προθέσεις και στη συνέχεια να προσθέσουν τον τύπο σε αφαιρετική. Οπότε, ex de ab solario είναι μπρο στη αφαιρετική τη απομάκρυνση από τόπο. Γάμα 2α, στο δεύτερο κείμενο, στο 38 δηλαδή, αφού εντοπίσετε τι δευτερεύουσε προτάσει, να τι καταγράψετε στο τετράδιό σα και να αναγνωρίσετε το είδο του. Ήταν τρει οι προτάσει. Η πρώτη είναι Ut paulis παουλή loco κέντερετ, δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, η δεύτερη, ΚΒΑΜ με τέλου Μούλτουμα Μάβιτ, δευτερεύουσα αναφορική επιθετική προσδιοριστική στο Κεκίλια. Και η τρίτη, «ΝΤΟΥΜ Vixit, δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική. Γάμα 2Β, δινόταν η πρόταση ΚΒΕ Άπουτ και να αναγνωριστεί το είδο τη δευτερεύουσα πρόταση και να αιτιολογηθεί ο τρόπο εκφορά Επρόκειτο για μια δευτερεύουσα νοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερική άγνοια, η οποία εκφέρεται με υποτακτική, όπω όλε οι πλάγιε, γιατί η εξάρτηση θεωρείται ότι δίνει υποκειμενική χρειά στο περιεχόμενο τη πρόταση και συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική ενεστότα, τον κεράντουρ, για να δηλωθεί το σύγχρονο στο παρόν, αφού η εξάρτηση ήταν από αρκτικό χρόνο, κογνώσκιτ, σύμφωνα πάντα με την ακολουθία των χρόνων. Γάμα 2 γάμα Δινόταν η πρόταση Claudius intervella πρετέντα foribus e abdidit και ζητούνται να αναδιατυπωθεί η πρόταση χρησιμοποιώντας ως υποκείμενο το του και κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές. Η σωστή απάντηση είναι του intervella pretenda foribus te abdidisti. Και περνάμε στην τελευταία άσκηση. Γαμμα 2 δέλτα, δινόταν η μετοχή εξ να αναλυθεί σε δύο προτάσεις, έτσι ώστε η μία να εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία και η άλλη το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας. Η μετοχή ήταν αιτιολογική, συνειμένη στο υποκείμενο Claudius, ε, οπότε για την αντικειμενική αιτιολογία η πρόταση έπρεπε να γραφεί Quad Claudius του έρατ και για την αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας Cum Claudius του Esset. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήταν τα λατινικά κυρίες και κύριοι. Ε, θα περάσουμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με χημεία και αρχές και οικονομικής θεωρίας. Επιστρέφουμε στο στούντιο με αρχέ οικονομική θεωρία με τη συνεργασία πάντα των φροντιστηρίων Ανατολικών. Μαζί μου στο στούντιο ο κύριο Μινά Καρατησίδη, οικονομολόγο. Καλώ ήρθατε. Γεια σα. Ε, θα λέγαμε ότι η ψυχραιμία ήταν η λέξη κλειδί για, για, όλα τα μαθήματα σήμερα, έτσι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Ειδικά για το μάθημά μα, ε, χρειαζόταν με και ε, πολύ καλή προετοιμασία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιά. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιε ήταν οι ερωτήσεις ε, για τις αρχές οικονομικής θεωρίας. Ε, να ξεκινήσουμε από την πρώτη ομάδα, mm -hmm. ε, με τα θέματα σωστού λάθους και πολλαπλή επιλογής. Έχουμε στο α λάθος, στο β σωστό, στο γ λάθος και στο δ και σωστό σωστό. Αυτέ είναι απαντήσει στα θέματα του σωστού λάθου τη Στην ίδια ομάδα, στα θέματα πολλαπλή επιλογής, απαντάμε στο α2β και στο α3. Η σωστή απάντηση είναι το γ, όπου το ελαστικότητα σε απόλυτο τιμή ισούται με την μονάδα. Να περάσουμε στην δεύτερη ομάδα, όπου όπως πάντα έχουμε ένα θέμα ε, ανάπτυξη. Ήταν ένα πολύ καλό θέμα. Ε, το περιμέναμε. Το εξαντλήσαμε στη διάρκεια τη χρονιά. Αναφέρεται στην κρατική παρέμβαση στην αγορά ενός αγαθού με την υποβολή ανώτατη τιμή ΠΑ ε, και ε, φυσικά ε, με ένα σχεδιάγραμμα το οποίο απεικονίζει ε, το θεωρητικό ε, μέρος του θέματος. Αυτή ήταν η β' ομάδα. Ε, μπορούμε να περάσουμε στην τρίτη ομάδα όπου έχουμε την πρώτη άσκηση του διαγωνίσματος. Οι απαντήσεις είναι στο γάμα ένα θέμα... Ε, η ποσότητα που ζητά είναι 360 μονάδες. Στο δεύτερο ερώτημα του γάμα θέματος... ζητά μια συνάρτηση ζήτησης... η οποία προκύπτει σαν Qd1 ίσον 400 20 20π. και ακολουθεί το ΓΑΜΑ 3 ερώτημα όπου ε, μα ζητάει να κάνουμε ε, κάποιο σχήμα με δύο ε, συναρτήσεις ε, ζήτησης, οι οποίες είναι στο σχήμα ευθείες και παράλληλε. όπως βλέπουμε και στην οθόνη. Το ΓΑΜΑ 4 ερώτημα ε, ήταν ένα θεωρητικό ερώτημα, ε, καθαρά θεωρητικό. Η απάντηση είναι ότι οι δύο βασικοί λόγοι που επηρεάζουν τον καταναλωτή ώστε να ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο τη ζήτηση είναι πρώτον το εισόδημα και δεύτερον ε, τα άλλα αγαθά τα οποία παρέχουν ίδια χρησιμότητα στον καταναλωτή και ονομάζονται υποκατάστατα αγαθά. Άρα, ε, λίγο πιο κωδικοποιημένα, η απάντηση είναι εισόδημα και υποκατάστατα αγαθά. Για το γάμα 4 ερώτημα του τρίτου θέματο. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα του ε, τρίτου θέματο. Ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Ε, με τη μεταβολή τη τιμή έχουμε μεταβολή και στη δαπάνη. Ε, Μα ζητά αφού τη βρούμε να την ε, αιτιολογήσουμε. Η μεταβολή στη δαπάνη είναι 2.000, θετική μεταβολή, δηλαδή η δαπάνη ε, ότι αυξάνεται, μεγαλώνει. Ε, η αιτιολόγηση προκύπτει από την ελαστικότητα ζήτηση ω προ την τιμή. Υπολογίζουμε λοιπόν την ελαστικότητα ζήτηση ω προ την τιμή με τα δεδομένα του ερωτήματο Γ5, δηλαδή έχουμε 2. Τιμές οι οποίες μας δίνουν και δύο ποσότητες ε, ε, με τη συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσουμε και έτσι πολύ εύκολα με τη χρήση του τύπου της ελαστικότητας καταλήγουμε στην τιμή της ελαστικότητας η οποία είναι σε απόλυτο τιμή μικρότερο της μονάδος οπότε δικαιολογεί την αύξηση της συνολικής δαπάνης. Έτσι κλείνουμε και το τρίτο θέμα α, του διαγωνίσματος. Πάμε στο α, τελευταίο το οποίο επίσης αφορά σε άσκηση. Μα δίνει ένα πίνακα παραγωγή κόστου και ακολουθούν τα ε, ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αφορά σε κενά που υπάρχουν στον πίνακα, τα οποία οι απαντήσει είναι <κυρίου> <κυρίου> η ποσότητα ισούται με 150 μονάδε, το οριακό προϊόν καθώς και το μέσο προϊόν για λάμδα 30. Ισούνται και τα δύο από πέντε μονάδε, είναι ίσα αυτά και πρέπει να είναι ίσα. Και τέλο, στο ΔΕΛΤΑ 1Β, ε, μα ζητά να υπολογίσουμε την αμοιβή τη εργασία, ε, W, ισούται με δέκα μονάδε. Ε, Όπω βλέπουμε και στην οφόνη. Ε, ναι. Ο, ο χρόνο ήταν επαρκή για του υποψήφιους για να απαντήσουν τα ερωτήματα, ήταν επαρκή, αλλά. Θα πω ότι θα έπρεπε ο μαθητής να είναι καλά προετοιμασμένος με την έννοια ε, να είναι πολύ ξεκινωμένος με τη μεθοδολογία και να έχει πολύ καλές γνώσεις περί των θεμάτων που, ε, του διαγωνίσματος. Ε, μόνο έτσι αρκούσε ο χρόνος. Στη διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν είχαμε κάποια θέματα με τη μεθοδολογία ή οι γνώσεις μας δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε, ε, πραγματικά ο χρόνος ε, δεν θα ήταν τόσο ε, φίλος. Ναι. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τι αρχές οικονομική θεωρία, ε, το είδαμε και σε άλλα μαθήματα. Έχουμε διαφοροποιήσει σε σχέση με την ύλη τη επόμενη χρονιά. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί μα παρακολουθούν και παιδιά τα οποία προετοιμάζονται για τι ε, πανελλαδικές του 2020 πια. Βεβαίω. Ε, η ύλη αυξήθηκε mm -hmm. ε, κατά τέσσερα κεφάλαια, εκ των οποίων τα δύο είναι σαν αυτά που υπήρχαν σε μέγεθο. Ποσότητα, ποιότητα κλπ. Ε, τα επόμενα δύο ε, δεν είναι ολόκληρα από yeah. το βιβλίο, ένα μικρό κομμάτι αυτών. Ε, έχουμε λοιπόν τέσσερα κεφάλαια. Ουσιαστικά είναι δύο και άλλα δύο έτσι, κάποια στοιχεία από mm. το κεφάλαια και όχι ε, ολόκληρα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα τη γνώση. Ναι, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογέ σε ό,τι αφορά την προσπάθεια των μαθητών. Αυτό είναι δεδομένο. Mm. Προσαρμογέ, καταλαβαίνετε εννοώ. Ε, να αυξηθεί ε, το διάβασμα και ποσοτικά και ποιοτικά ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιβιβλονή. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, να πούμε και αυτό. Ε, να μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή ε, παλιότερα οι μαθητές είχαν αυτά τα κεφάλαια και δύο ώρες διδασκαλίας κάθε εβδομάδα. Mm -hmm. Τώρα έχουμε αυτά τα κεφάλαια με τρει ώρες διδασκαλία και μαθήματα που γίνονται στη Βιταλικίου. Άρα νομίζω ότι ε, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε... Λογικό. Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν και για τι αρχέ οικονομική θεωρία. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Με και Ναι, ναι. έχουμε λίγα ακόμη ερωτήματα. Α, έχουμε και άλλα. Ναι, ναι. Νομίζατε ότι τελείωσα γι' αυτό μου απευθύνεται. Ναι, ναι, ναι. Να πω λοιπόν και τα άλλα δύο ερωτήματάκια. Βεβαίω, βεβαίω. Να ολοκληρώσουμε. Στο ΔΕΛΤΑ 2 λοιπόν, η αύξηση τη δαπάνη για εργασία, όπω ρωτά, είναι 250 μονάδε. Η αύξηση τη δαπάνη για πρώτε σύλλε είναι. 150 μονάδες. Στο ΔΕΛΤΑ 3, να πούμε αν ισχύει ο νόμος στήνους απόδοσης, ήταν πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για τη γνώμη μου. Η ισχύει ο νόμος στήνους απόδοσης, προκύπτει από την εκφώνηση της άσκησης, δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο, και το αιτιολογούμε αναφέροντας ότι από την εκφώνηση διαβάζουμε ότι υπάρχουν σταθεροί και μεταβλητές συντελεστέ. Γι' αυτό βρισκόμαστε στην βραχυχρόνια περίοδο και ισχύει ο απόδοση. Ε, το ΔΕΛΤΑ 3Β, ε, ο νόμο τη τιμή ισχύει στην βραχυχρόνια περίοδο, καθώ αλλάζουν οι αναλογίε μεταξύ μεταβλητών και σταθερών συντελεστών. Αυτή είναι η απάντηση. Τέλο, στο ΔΕΛΤΑ 4, ε, ο πίνακα προσφορά τη επιχείρηση, ο αγοραίο πίνακα προσφορά, είναι ε, στην τιμή 4 έχουμε. 15.000, στην τιμή 7 έχουμε 17.000 και στην τιμή 12 έχουμε. Ε, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω ε, το θέμα. Στην τιμή 4 έχουμε 30.000, στην τιμή 7 έχουμε 34 και στην τιμή 12 έχουμε 36.000. Από αυτόν τον πίνακα μπορούμε να πάμε και στο τελευταίο ερώτημα του διαγωνίσματο, όπου μα ζητά τη τιμή και την ποσότητα ισορροπία. Η τιμή ισορροπία λοιπόν είναι 12 και η ποσότητα ισορροπία είναι 36.000. Ωραία. Τώρα α, τελειώσαμε. Τώρα τελειώσαμε. <laughs> <laughs> πολύ ωραία. Και εμεί, ε, όπω ε, σα ε, είπα, κυρίε και κύριοι, θα είμαστε μαζί με το μάθημα τη χημία. Το πολύ απαιτητικό σήμερα μάθημα τη χημία σε πολύ λίγα λεπτά. Και η στιγμή που όλοι περιμέναμε σήμερα με το μάθημα τη χημία μαζί μου στο στούντιο, ο Γενικό Διευθυντή των Φροντιστηρίων Ανατολικών. Γεια σας, γεια σας. Και καθηγητή χημία και άτυχο τη ημέρα, ο κύριο Άριστα Μεκενίδη. <laughs> ε, Όχι εγώ, έτσι, και άτυχο εγώ. Κυρίω στα παιδιά. θα <laughs> φαντάζομαι... είναι η χημία σήμερα, γιατί Δέοντος τα παιδιά. Φαντάζομαι Είτε, ότι, ότι χρειάστηκε και, ναι. και πολύ ψυχραιμία από τη δικιά σα πλευρά για να διαχειριστείτε τον πανικό των παιδιών. Η αλήθεια είναι ότι τη μεγάλη ψυχραιμία δεν τη θέλουμε εμεί οι δάσκαλοι, τη θέλουν κυρίω mm -hmm. οι μαθητέ. Που στην πραγματικότητα σήμερα κερδισμένοι βγήκαν οι ψύχρεμοι, όχι μόνο οι καλά διαβασμένοι, αλλά και οι ψύχρεμοι υποψήφοι. Μάλιστα. Που κατάφεραν να κοιτάνε το ρολόι και να διαχειριστούν τι τρει ώρε 180 λεπτά με σύνεση χωρίς να πανικοβληθούν, μπροστά τους είχαν ένα τεράστιο διαγώνισμα, πολύ λεπτομερές, τους περίμενε και να τους χτυπήσει σε κάθε γωνία η λεπτομέρεια και η, πονη, η πονηριά. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν ένα από τα απαιτητικότερα διαγωνίσματα που έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Να σημειώσουμε δηλαδή ναι. τη χρονιά, γιατί οι υποψήφοι και οι απόφοιτοι των σχολών με αυτές τα θέματα θα είναι μάλλον... Θα αφήσουν το στίγμα τους. Ναι, θα δώσουν το στίγμα τους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέμε πάντοτε είναι ότι επειδή είναι οι Πανελλαδικέ Εξετάσει ένα δημόσιο διαγωνισμό, mm -hmm. αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα είναι συγκριτικά. Σήμερα ήταν ένα πολύ απαιτητικό διαγώνισμα, τεράστιο σε μέγεθο, το οποίο προφανώ θα δώσει. Χαμηλότερε βάσει από την πλευρά τη χημεία που είναι ένα μάθημα που έχει και Αυτό ήθελα για τις να πω, σχόλες, ότι δεν έτσι. χρειάζεται πανικό mm. για το αποτέλεσμα ναι. στα παιδιά, με mm. την έννοια ότι τα ίδια θέματα τα διαχειρίζονται όλοι. Δηλαδή, yes. οι βάσει κινούνται με βάση τη συνολική απόδοση και όχι την ατομική απόδοση του καθενό. Οπότε, mm. α περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Yeah. Υπάρχουν και παιδιά που απάντησαν σε όλε mm. τι ερωτήσει. Και όσα ναι. παιδιά στην πραγματικότητα, το στίχημα του μεγάλου το σημερινό ήταν τα παιδιά να ασχοληθούν με όλα τα θέματα. Mm -hmm να συλλέξουν λίγες λίγες τις μονάδες από το διαγώνισμα και αν έχουν κάνει και κάποια λάθη, αυτά τα λάθη σε ένα τόσο απαιτητικό διαγώνισμα συγχωρούνται γιατί κακά τα ψέματα όλους τους δυσκόλεψε. Δεν είναι μόνο δύσκολο για μένα που είμαι υποψήφιος, είναι για όλα τα παιδιά. Άρα ο πύχης χαμηλώνει των απαιτήσεων. Αν βάζαν σήμερα ένα πολύ εύκολο διαγώνισμα θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι αλλά θα ήμασταν συνάμα και προβληματισμένοι γιατί τα εύκολα θέματα ανεβάζουν τις βάσεις, γιατί όλοι γράφουν καλά, Χαιρόμαστε τον Ιούνιο και κλαίμε τον Αύγουστο. Φέτο, έχω την εντύπωση ότι μέχρι στιγμή, τουλάχιστον στο πεδίο των θετικών επιστημών και των σχολών υγεία, μάλλον θα δούμε το ανάποδο. Θα δούμε προβληματισμένου ε, μαθητέ με χαμηλότερε βαθμολογίε, ε, τουλάχιστον ήδη έχουμε δει φυσική και χημία. Mm -hmm. Αλλά και στα μαθηματικά οι πληροφορίε λένε ότι τα. Και, εκεί και είναι και τα παιδιά που απομένουν να δώσουν το τελευταίο μάθημα ναι. την ερχόμενη Τρίτη, τη βιολογία. Έτσι, ναι. διότι όλοι οι υπόλοιποι τελειώνουν. Πηγάνουν, τελειώσανε, τελειώσανε. Πηγαίνουν μόνο τα παιδιά που πάνε για σχολέ υγεία. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι η συμβουλή μου σε αυτά τα παιδιά είναι: παιδιά, ανασκουμποθείτε. Έχετε ένα τριήμερο για να κάνετε μια καλή επανάληψη και να κερδίσετε την παρτίδα. Κάθε μία, είναι τέσσερι μικρέ μάχε mm -hmm. και πρέπει να τι δώσουν όλα τα παιδιά μέχρι το τέλο. Να τιμήσουν τον κόπο του. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στα απαιτητικά αυτά θέματα mm. τη ε, χημία ε, mm. ε, για να δούμε αν θα μα φτάσει εμά ο χρόνο. Καθώ έχουμε καθώς και τον κρατήριο στι τρει. Ναι. Ξεκινάμε. Το πρώτο θέμα είχε πέντε multiple choice. Εδώ νομίζω ότι ένα συνετό και προσεκτικό υποψήφιο δεν θα χάνει κάποιο. Στο α1 είναι σωστό το β. Η αλδείδη δεν αντιδρά με μεταλλλικόνάτριο. Πάμε στην επόμενη. Η χημική αντίδραση αυτή είναι πολύ αργή και σωστό είναι το Γ γιατί η ενέργεια ενεργοποίησή τη είναι μεγάλη. Οι όξινε βιοδραστικέ ουσίε πιθανόν να προκαλούν έλκο στο στομάχι και προφανώ η πιο όξινη από αυτέ, πιο, το πιο ισχυρό οξύ είναι η ατροβαστίνη, το πρώτο δηλαδή. Τα ονόματα βέβαια το, τα παιδιά ψαρώνουν λίγο, αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Την ΜΠΕΚΑΠΑΛΦΑ έπρεπε να βρουν, η οποία είναι η μικρότερη, άρα και το πιο ισχυρό οξύ. Σωστό δηλαδή το Α. Στο Α4 τα πέα ατομικά τροχιακά μπορούν να συμμετέχουν στο σχηματισμό και σίγμα και πι δεσμών. Είναι σωστό το Γ. Και στο Α5 η ηλεκτρονιακή δομή του οξυγόνου, σωστή είναι η Β, για εφαρμόζοντα του κανόνε ηλεκτρονιακή δόμηση. Αυτό ήταν το θέμα Α. Από εκεί και πέρα βέβαια ξεκινούσαν τα απαιτητικά θέματα. Βλέπει, νομίζω βλέπει και ο κόσμο που δεν ξέρει χημεία, βλέπει εκεί το ακίτηλο σαλικυλικό οξύ και ω ασπιρίνη. Το βλέπει μπροστά, ήδη ψαρώνει από αυτό. Βλέπετε από κάτω, ζητούσε να γράψει κάποιο τη χημική αντίδραση ιοντισμού τη ασπιρίνη, η οποία είναι μια απλή αντίδραση. Απλά έπρεπε να κουβαλάει και όλο αυτό το βεζολικό δακτήλιο, να φύγει το υδρογόνο, να γράψει την άλλη. Είναι, ήταν μια απλή ιστορία για ένα μόριο, βέβαια. Και βέβαια στο δεύτερο κομμάτι, ε, η ερώτηση, η ασπιρίνη απορροφάται ευκολότερα στη μη ιοντική τη μορφή, να εξηγήσετε πού θα απορροφηθεί περισσότερο στο στομάχι όπου το pH είναι 1,5 ή στο λεπτό έντρο που το pH είναι 8. Η απάντηση είναι στο στομάχι, γιατί λόγω επίδραση κοινού ιόντο τρέφεται η χημική ισορροπία προ τα αριστερά, οπότε επικρατεί η μη ιοντική μορφή τη ασπιρίνης, η οποία απορροφάται και πιο εύκολα. Στο Β2, μιλάμε για το κεφάλαιο του περιοδικού πίνακα και του ατομικού προτύπου. Εκεί Φέτο, λέει, όντω ορτάζονται τα 150 έτη από την επινόηση του περιοδικού πίνακα. Η γνώση τη ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων που απαρτίζει τον περιοδικό πίνακα βοηθά να αντιληφθούμε τι ιδιότητέ του όπω τι ενέργειε ιοντισμού. Ζητάει να γράψουμε την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του Βορείου και την εξίσωση δευτέρου ιοντισμού του Άνθρακα για ένα μόριο το καθένα. Αυτά φαίνονται στην επόμενη σελίδα. Να το δούμε λίγο. Βλέπετε στο α, β, 2α, βλέπετε την εξίσωση Ιοντισμού, πρώτου ιοντισμού του Βορείου και από κάτω την εξίσωση δευτέρου ιοντισμού του Άνθρακα. Και για να γυρίσουμε στην προηγούμενη διαφάνεια για να δούμε την υπόλοιπη εκφώνηση, το β' ερώτημα του β' δύο το ερωτήματο. Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού, ήθελα να εξηγήσουν τα παιδιά εδώ για ποιο λόγο η ενέργεια δευτέρου ιοντισμού του Άνθρακα σε σύγκριση με την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του Βορείου είναι μεγαλύτερη. Και η αλήθεια είναι ότι η σωστή απάντηση είναι η πρώτη απάντηση, δηλαδή λόγω τη ατομική ακτίνα και του φορτίου των πυρήνων. Βέβαια, εδώ η αλήθεια είναι να κάνουμε και ένα σχόλιο. Τα άτομα έχουν ατομική ακτίνα. Τα ιόντα δεν έχουν ατομική ακτίνα, έχουν ιοντική ακτίνα. Τέλο πάντων, καλό είναι να προσέχουμε λίγο και τα ελληνικά, ειδικά οι επιτροπέ που εκπροσωπούν και ένα Υπουργείο Παιδεία από πίσω. Σωστό είναι λοιπόν το 1 και 2. Λόγω τη μεγαλύτερη έλξης που ασκεί ο πυρήνα του Άνθρακα, έχει και μικρότερο μέγεθο, οπότε και ε, είναι πολύ δυσκολότερη η απομάκρυνση του ηλεκτρονίου. Να πάμε στο Β3. Στο Β3 δίνει μία καμπύλη, δίνει μία αντίδραση μονόδρομη του υπεροξιδίου του υδρογόνου που διασπάται σε οξυγόνο και, νερό, και, υδρα... και υγρό νερό. Ε, και μας ζητάει να βρούμε ποια από τις παρακάτω καμπύλε, από τι παρακάτω μεταβολέ θα δώσει. Θα απεικονίζεται από την καμπύλη Y και η αλήθεια είναι, σωστή απάντηση εδώ, είναι η απάντηση 2, η προσθήκη διαλύματος υπεροξυδίου του υδρογόνου 0,1 μη και η απάντηση, όπως βλέπετε, είναι ότι η προσθήκη ενός αραιότερου διαλύματος θα μειώσει την τελική συγκέντρωση. Όταν μειώνεται η τελική συγκέντρωση θα μειωθεί και η ταχύτητα, οπότε θα διαρκέσει η αντίδραση περισσότερο χρόνο και βέβαια από εκεί και πέρα θα έχουμε, επειδή έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα αντιδρώντων, στο τέλος Πιο αργά, αλλά στο τέλο θα έχουμε και μεγαλύτερη ποσότητα τελικού προϊόντο. Και πάμε βέβαια στο β 4, το οποίο επίση ήταν ένα θέμα το οποίο είχε και υπολογισμού, είχε και ε, ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο προβλημάτισε του μαθητέ. Ε, έχουμε μία αντίδραση η οποία είναι ετερογενή. Το οξύδιο του μολύβδου με το μονοξύδιο του άνθρακα μου δίνει υγρό μόλυβδο και αέριο διοξύδιο του άνθρακα έχουμε δύο δοχεία. Στο πρώτο δοχείο και στο δεύτερο εισάγουμε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Ε, μάλλον στο πρώτο οξύδιο του μολύβδου και μονοξύδιο του άνθρακα. Στο δεύτερο ε, μόλυβδο και διοξύδιο του άνθρακα. Είναι αμφίδρομε οι αντιδράσει, άρα θα αποκατασταθεί η χημική ισορροπία και στι δύο περιπτώσει. Και να συγκρίνουμε τι ποσότητε ζητάει στο θέμα του μονοξυδίου και στα δύο δοχεία. Πάμε στην καρτέλα. Όπω βλέπετε, βέβαια, είναι πολύ μικρά γράμματα. Θα δείτε ότι στην πρώτο, στο πρώτο δοχείο αποκαθίσταται η ισορροπία χ χ και χ, όπω βλέπουμε στη χημική ισορροπία. Εφαρμόζουμε την ΚΣ και καταλήγουμε στη σχέση 1, χ προ 1 μείον χ. Στο δοχείο 2, πάλι κάνουμε πινακάκι και εφαρμόζουμε την ΚΣ και βρίσκουμε ότι η ίδια ΚΣ, γιατί είναι η ίδια αντίδραση στην ίδια θερμοκρασία, καταλήγουμε στη σχέση 2, ένα πλην ψ προ ψ ε, είναι η ίδια ΚΣ. Εξισώνοντα την 1 και τη 2 εξισώσει, βγάζουμε τελικά ότι. Ε, ισχύει ότι το ψ είναι ίσο με ένα μειον χ. Ένα μειον χ είναι η ποσότητα του μονοξυδίου στο πρωτοδοχείο. Ψ είναι η ποσότητα του μονοξυδίου στο δεύτερο δοχείο. Άρα η απάντηση είναι ότι οι ποσότητε ε, του μονοξυδίου στο, και στα δύο δοχεία είναι ίσε. Και πάμε στο δεύτερο. Το οποίο ε, ζόρισε του υποψηφίου όχι επειδή ήταν ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά γιατί τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί καν τι είναι ισότοπο στο λύκειο πέρα από μια μικρή αναφορά. Σε μία υποπαράγραφο τη υποπαραγράφου τη ύλη τη πρώτη Λυκείου. Οπότε, ένα μαθήτη ο οποίο δεν έχει σχέση με αυτά, λίγο ακούει κάτι τέτοιο και λίγο προβληματίζεται. Το ερώτημα όμω είναι εύκολο. Από την άψη ότι βάζαμε ένα ισότοπο του οξυγόνου, το βάζαμε ε, μέσα στην ε, αποκαταστημένη ήδη χημική ισορροπία. Αυτή δεν μεταβάλλεται, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι η χημική ισορροπία είναι στην ουσία ένα, ένα αέναο φαινόμενο, δηλαδή συμβαίνουν οι δύο αντιδράσει ταυτόχρονα. Με την ίδια ταχύτητα, γι' αυτό και δεν βλέπουμε να αυξάνεται καμιά ποσότητα και να μειώνεται. Πάντω, με αυτόν τον τρόπο θα διασπαρεί το ισότοπο αυτό του οξυγόνου σε όλε τι ουσίε που έχουν οξυγόνο και τελικά, μετά από λίγο χρόνο, θα έχουμε και στο οξύδιο του μολύδου και στο μονοξίδιο του άνθρακα αλλά και στο διοξίδιο του άνθρακα μια μικροποσότητα από αυτό το ισότοπο. Και αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Να πάμε στο γάμα θέμα. Βλέπετε ότι το Υπουργείο Παιδεία και εδώ μα τιμάει έτσι, με κάποια μακρομόρια. Αυτό ήθελε και χρόνο, ξέρετε, να το αντιγράψει ένα μαθητή. Οπότε και αυτό α το συμπεριλάβουμε δηλαδή στη χρονοβόρο, στο χρονοβόρο διαγώνισμα. Βλέπουμε μία φερομόνη στην οποία κάνουμε διάφορε αντιδράσει. Είναι ένα από τα κλασικά δεντράκια, όπω λένε οι υποψήφοι. Δεν είχε δυσκολίε το συγκεκριμένο. Έπρεπε να προσδιορίσουμε τα αντιδραστήρια α μικρό, β μικρό, αλλά και τι ενώσει ΔΕΛΤΑ ε, ζ, λ και θ, τι οποίε νομίζω χωρί πρόβλημα βρήκαν τα παιδιά. Βλέπετε ότι στην πρώτη περίπτωση, το α και το μικρό και το β μικρό είναι τα αντιδραστήρια υδροβρώμιο και νερό. Και από εκεί και πέρα βλέπετε τι ενώσει, να μην σα κουράσω γιατί μιλάμε για μεγάλε ενώσει. Ε, καλύπτανε οι συγκεκριμένε ενώσει γνωστέ αντιδράσει όπω η εστεροποίηση, όπω η υποκατάσταση, όπω η οξείδωση. Ε, νομίζω ότι δεν προβλημάτισαν έναν αρκετά καλά προβληματισμένο ε, υποψήφιο. Ε, το επόμενο ερώτημα ήταν με ποιο Συγγνώμη γιατί έχω χάσει τη σειρά εγώ. Λοιπόν, ποια από τις ενώσεις Β και Θ αντιδρά με το φελίνγκιο υγρό. Η απάντηση είναι ότι αντιδρά η ένωση Β. Η αντίδραση βλέπετε επειδή έχουμε πάλι ένα μακρομόριο δεν χωράει καν σε μία σειρά. Την έχουμε βάλει σε δύο. Βλέπετε ότι το αντιδραστήριο Φέλινγκ κάνει οξείδωση στην ουσία της αλδεϊδομάδας και δίνει αυτές τις γνωστές μια αντίδραση η οποία είναι από αυτά που λέμε ε, με συνδάσκαλοι και προπονητές των παιδιών σωσάκι. Ε, δεν, είχε, δεν προβλημάτισε κάποιον. Και πάμε στο γάμα ερώτημα. Ποιο αντιδραστήριο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να λάβουμε την ένωση Α από την ένωση Β. Εδώ δεν ήθελε καν να γράψει την αντίδραση. Έπρεπε να πει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια αντίδραση απόσπαση με αλκοολικό διάλειμμα λοιπόν υδροξιδίου του νατρίου ή υδροξιδίου ή υδροξιδίου του καλίου. Θα γίνει απόσπαση, αντίδραση απόσπαση και θα βγάλουμε από την ένωση, ε, α, την ένωση α από την ένωση Β. Και συνεχίζει βέβαια κάθεκτο το ερώτημα, είναι πολύ μεγάλο το γάμα θέμα. Να γράψετε τη χημική εξίσωση οξείδωση τη Ένωση Γ με διάλειμμα διχρωμικού καλλιού παρουσία θηλυκού Εδώ επίση να παρατηρήσουμε ότι υπήρχε μία αλδεδομάδα η οποία οξυδώνεται, αλλά και μία ε, ε, ομάδα υδροξυλίου αλκοόλ, αλκοόλη, αλκοόλης, δηλαδή δευτεροταγού μάλιστα, δευτρωταγούς, άνθρακα που έπρεπε να οξυδωθούν και οι δύο. Γιατί ήρθε και διευκρίνηση μάλιστα στα παιδιά ότι εδώ μιλούσαμε για περίσσια διχρωμικού καλίου, Οπότε η αντίδραση την βλέπετε, βλέπετε του συντελεστέ. Νομίζω ότι με κάποια προσπάθεια τα παιδιά θα μπορούσαν να τη βγάλουν. Ήταν μια από τι δύσκολε ομολογουμένω αντιδράσει για δύο μονάδε. Και πάμε στο γάμα 2 ερώτημα. Και εδώ πάλι μια πρωτοτυπία και προσπαθώντα δηλαδή στην ουσία να κουμπίσει λίγο στη, χημία, τη χημεία στην στη πραγματική ζωή. Το γαλακτικό οξύ, βλέπετε το τύπο, είναι το δύο ύδροξι προπανικό οξύ. Απαντά σε πολλά τρόφιμα θέλουμε να βρούμε εμεί, μου δίνει κάποιε πληροφορίε. Από ένα γιαούρτι, λοιπόν, παίρνουμε ένα δείγμα 10 γραμμαρίων, τα διαλύουμε σε νερό, σχηματίζεται ένα διάλειμμα με όγκο 30 ml. Και αυτό το διάλειμμα το ογκομετρούμε στο εργαστήριο με το υδροξίδιο του νατρίου 0,05 μη, το πρώτο διάλειμμα. Χρησιμοποίησαμε 20 ml και θέλουμε να υπολογίσουμε το pH του ισοδυνάμου σημείου. Αυτό είναι ένα κλασικό ερώτημα. Υπολογίσαμε, βλέπετε εκεί την ανάμειξη. Το τελικό διάλειμμα θα έχει 50 ml, όγκου, δηλαδή 0,05 λίτρα στο ισοδύναμο σημείο. Τα μόλ του γαλακτικού οξέως είναι σε επί 0,03, ενώ του υδροξυδίου του νατρίου τελικά 0,001. Γράφουμε την αντίδραση. Η αντίδραση δεν έχει καν συντελεστέ, είναι μια από τι κλασικέ οξυδοτερώσει. Βλέπουμε ότι τελικά περισσεύει στο δοχείο το άλλα του γαλακτικού οξέως με νάτριο. Διαιρούμε με τον όγκο και βρίσκουμε τη συγκέντρωσή του. Και συνεχίζουμε βέβαια κάνουμε τη διάσταση του άλατος, μετά την αντίδραση με το νερό, κατά μπροστά του Λόουρη, 0,2-Χ είναι εκεί στη χημική ισορροπία η ποσότητα που απομένει από το ανιόν, Χ και Χ, εφαρμόζουμε, κατά γνωστά βρίσκουμε την ΚΠ από την ΚΑ του γαλακτικού οξέως, χρησιμοποιούμε τη σχέση από εκεί και πέρα και βρίσκουμε τον άγνωστο Χ, που είναι η συγκέντρωση των υδροξυλίων, 10-6, και συνεπώς το ΠΟΧ είναι 6 και κατά συνέπεια το pH του ισοδυνάμου σημείου είναι 8. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Και βέβαια στο β' ερώτημα, να υπολογίσουμε την επί τη 100 ε, κατά βάρο περιεκτικότητα του γιαουρτιού σε γαλακτικό οξύ. Δίνονται τα ατομικά βάρη που προφανώ χρειάζονταν. Ε, τα μόλ του γαλακτικού οξέω, όπω βρήκαμε από το προηγούμενο ερώτημα, είναι 0,001. Βρίσκουμε το MR του γαλακτικού οξέως, το οποίο είναι 90. Συνεπώ τα γραμμάρια του γαλακτικού οξέω στα 10 γραμμάρια γιαουρτιού είναι 0,09. Άρα στα 10 γραμμάρια γιαουρτιού έχουμε 0,09 γραμμάρια γαλακτικού οξέου. Στα 100 έχουμε 0,9 το δεκαπλάσιο. Άρα η σωστή απάντηση είναι 0,9% κατά βάρο. Και δεν τελειώνει το τρίτο ζήτημα. Πάμε στο γάμα 3 ερώτημα. Μου δίνει το άλλα του προπανικού οξέου με νάτριο και βέβαια το οξαλικό δινάτριο, το, το άλας του με δύο νάτρια του οξαλικού οξέω μου λέει ότι αντιδρά πλήρω με μισό λίτρο διαλύματο υδροχλωρίου, ένα μόλανα λίτρο και τα προϊόντα των αντιδράσεων αντιδρούν πλήρω με ένα διάλειμμα οξυδοτικού υπερμαγκανικού καλλιού 04 μη παρουσία θηλυκού οξέω. Θέλουμε να βρούμε τη σύσταση σε μόλ. Αυτό το ερώτημα είναι κλασικό, αλλά σκεφτείτε ότι είναι ένα τρίτο ερώτημα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα ήδη που έχει ήδη καταπονήσει ε, του μαθητέ. Εδώ πρέπει να θέσουμε κλασική μεθοδολογία. Θέτουμε έστω α μόλ τη μία ένωση και β μόλ τη άλλη. Οπότε ε, υπολογίζουμε και τα μόλ του υδροχλωρίου που χρησιμοποιήθηκαν για, την, ε, για τι πρώτε αντιδράσει που είναι μισό μόλ, όπω και τα μόλ του υπερμαγκανικού που είναι 0,12 μόλ. Για να τα χρησιμοποιήσουμε στι τυχιομετρίε παρακάτω. Πρώτα υπολογίζουμε για το άλλα του γαλακτικού οξέω. Βλέπουμε ότι θα χρειαστούμε α μόλ υδροχλωρίου, ενώ στην περίπτωση του άλατος του οξαλικού οξέου θα χρειαστούμε διπλάσια ποσότητα γιατί έχει δύο ομάδες οι οποίες θα πάνε να αντιδράσουν με το υδροχλώριο άρα θα χρειαστούμε δύο β. Συνεπώς φτιάχνουμε την πρώτη μας εξίσωση είναι τα συνολικά μολ είναι α συν 2β, αυτό δηλαδή που βρήκαμε λίγο πιο πριν μισό μόλι υδροχλωρίου. Και βέβαια μετά βλέπουμε την οξύδωση του ε, γαλακτικού οξέου που έχει προκύψει και του, και του οξαλικού οξέου. Στη μία περίπτωση χρειαζόμαστε αλφα μολ, μηδέν, από α-μολ γαλακτικού οξέω, θα χρειαστούμε 0,4 α-μολ υπερμαγκανικού καλίου. Από β-μολ θα χρειαστούμε επίση 0,4 β υπερμαγκανικό για να οξυδώσουμε και το οξαλικό οξύ. Οπότε αν τα αφήσουμε αυτά, είναι το, το προηγούμενο νούμερο που βρήκαμε το 0,12, βγάζουμε μία δεύτερη μικρή εξίδωση α-β-0,3. Και βέβαια, συνδυάζοντα τι δύο εξισώσει, την ένα και τη δύο, βρίσκουμε ότι τα μόλι είναι 0,1 του ενό και 0,2 του άλλου, το Α και το Β δηλαδή. Και έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο θέμα. Μεγάλο, απαιτητικό θέμα για ένα πολύ καλά προετοιμασμένο υποψήφιο. Και μα μπαίνει και ένα δέλτα θέμα έτσι, <συστά> για τα υπόλοιπα 25 λεπτά. Και Ελπίζω να το και το χρόνο. Ε. 5 λεπτά. Ωραία. Ε, εδώ ξεκινάμε με ένα ερώτημα το οποίο είναι οξυδωναγωγή. Έχουμε για να μην κουράσω κιόλα και το ακροατήριο. Άλλωστε, οι λίστα είναι αναρτημένε και στο site του φροντιστήριου ανατολικό.gr. Εδώ που θα είναι και πολύ αναλυτικά, παρουσιά, τις παρουσιάζουμε εκεί. Έχουμε δύο αντιδράσει οξυνδοαναγωγικέ, τι οποίε καλούμαστε πρώτα να συμπληρώσουμε του συντελεστέ. Α το δούμε λίγο. Νάτε, οι δύο αντιδράσει αυτέ. Νομίζω ότι δεν είναι και από τι πιο εύκολε οξυνδοαναγωγικέ αντιδράσει που καλείται ο μαθητή. Να εφαρμόσει τη μέθοδο μεταβολή αριθμού οξύδωση, αλλά έβγαινε ωστόσο, εννοείται. Ε, είναι μία από τι έντρα που έχουν δουλευτεί, δηλαδή τουλάχιστον στα φροντιστήρια. Και βέβαια η απάντηση για το ποιο είναι ο αναγωγικό είναι η αμμονία και το οξυδωτικό είναι το οξυγόνο. Στο ΔΕΛΤΑ 2 ερώτημα, παίρνουμε ένα δείγμα, ένα δείγμα από τα προϊόντα αυτή τη αντίδραση, το ψύχουμε, απομακρύνονται έτσι οι υδρατμοί, κάνουμε μία αντίδραση. Από, τελικά στο αέριο μείγμα απομένει μόνο μονοξίδιο του αζότου και άζωτο. Το τελικό μείγμα το βάζουμε σε υπερμαγκάνικο κάλιο και αντιδρά μόνο το μονοξίδιο του αζότου στην αντίδραση στην οποία την έδινε η εκφώνηση όπως βλέπετε. Για να, για να αποχρωματίσουμε λοιπόν 540 ml υπερμαγκανικού καλείου απαιτήθηκαν 22,4 λίτρα μείγματος. Πάλι μιλάμε μι, λοιπόν για μία άσκηση με, με έβρεση σύσταση μείγματος στην πραγματικότητα και θέλουμε εδώ να βρούμε το βαθμό μετατροπής σε μονοξίδιο. Ξεκινάμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε, ξεκινάμε λοιπόν με την υπόθεση. Έστω ότι α μόλ της μετατρέπονται σε αμμονία, σε μονοξίδιο του αζότου και β μόλ σε άζωτο. Υπολογίζουμε ότι α μόλ είναι του μονοξιδίου του αζότου, β δεύτερα βλέπετε από κάτω με βάση τη στοιχειομετρία είναι τα μόλ του αζότου που παράχθηκε και βέβαια υπολογίζουμε το υπερμαγκανικό 0,54 μόλ και βέβαια το σύνολο του μείγματος 22,4-22,4 ένα μολ, άρα έχουμε ήδη μια πρώτη εξίσωση. Α τα μολ του μονοξιδίου του αζότου και β δεύτερα τα υπόλοιπα κάνουν ένα, αυτή είναι η πρώτη εξίσωση. Υπολογίζουμε και από την οξύδωση του μονοξιδίου του αζότου την, από το υπερμαγκανικό κάλιο υπολογίζουμε ότι είχαμε 0,9 μολ, αυτό δηλαδή είναι το α, α ίσον 0 και επειδή έχουμε τη μία εξίσωση, βρίσκουμε ότι το β είναι 0,2 μολ. Άρα χρησιμοποιήθηκαν α μολ, έγιναν ε, μονοξίδιο του αζότου και β μολ τη αμμονία μετατράπηκαν σε άζωτο. Και ο βαθμό μετατροπή είναι α μολ προ α συν β, δηλαδή 0,9 προ 1,1, δηλαδή 9 ενδέκατα έπρεπε να το αφήσουν εκεί τα παιδιά. Πάμε στο Δ3. Έχουμε μία αμφίδρομη αντίδραση. Ηθελαν να εξηγήσουμε τι γίνεται στην περίπτωση που ψήξουμε την, το, το περιβάλλον τη συγκεκριμένη αντίδραση και βέβαια η απάντηση είναι ότι η μείωση τη θερμοκρασία ευνοεί την εξώθρεμη, Άρα θα στρέψει την αντίδραση προ τα δεξιά και έτσι αυξάνεται η απόδοση τη αντίδραση. Μικρό ερώτημα αναμενόμενο. Στο ΔΕΛΤΑ 3 σε ένα δοχείο με 10 λίτρα όγκο βρίσκεται σε ισορροπία ένα μείγμα μονοξυδίου, οξυγόνου και διοξιδιού. Να βρούμε την ΚΑΠΑΣΕ. Εξαιρετικά αναμενόμενο ερώτημα, αρκεί να φτάνε βέβαια ο υποψηφισμό μέχρι το ΔΕΛΤΑ 3. Γι' αυτό σα είπα ότι ήθελε και καλή διαχείριση του χρόνου. Η ΚΑΠΑΣΕ, όπω βλέπετε, με απλή αντικατάσταση, βγαίνει 4. Και βέβαια συνεχίζουμε στο ΔΕΛΤΑ 3Γ. Ο όγκο του δοχείου μεταβάλλεται και αυξάνεται η ποσότητα του διοξιδίου του αζότου κατά 25%. Να υπολογίσουμε τη μεταβολή του όγκου. Ξεκινάμε από τη χημική ισορροπία, όπω βλέπετε, από το πινακάκι. Βλέπουμε ποιε είναι οι μεταβολέ. Καταλήγουμε σε νέα χημική ισορροπία και βρίσκουμε το χ γιατί η αύξηση στην ουσία του 25% σημαίνει ότι αυξήθηκε το διοξείδιο του αζώτου κατά 5 μολ και βέβαια με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε και τα μολ τα υπόλοιπα. Ξαναεφαρμόζουμε την ΚΑΠΑΣΕ και βρίσκουμε τελικά ότι ο όγκο, ο νέο όγκο είναι 1,2 λίτρα, άρα ο όγκο μειώθηκε κατά 8,8 λίτρα. Τελειώνοντα στο ΔΕΛΤΑ 4, <κυκ> μάλλον δεν τελειώνει το ΔΕΛΤΑ 4, αλλά θα τα πούμε πιο γρήγορα, γιατί μέχρι. έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Θέλουμε να στραφεί, βλέπετε την απάντηση. Θέλουμε να στραφεί προς η χημική ισορροπία στα δεξιά, άρα πρέπει να αυξήσουμε την πίεση. Και πάμε στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο ήταν ε, πάνω στην ιστορία του Πεχά, το οποίο είχε μια ανάμειξη. Θέλαμε να βρούμε την αναλογία όγκων δύο διαλυμάτων για να μπορέσει να φτάσουμε μετά την ανάμειξη να έχουμε ουδέτερο Πεχά. Ξεκινήστε λίγο τη λύση να τη δούμε λίγο μπροστά μα γίνεται η ανάμειξη, βρίσκουμε τα μόλ του νητρικού οξέου 10V1, τη αμμονία 5V2, κάνουμε διερεύνηση και βλέπουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει το ισχυρό οξύ. Παίρνουμε το πινακάκι και καταλήγουμε σε ένα διάλειμμα το οποίο έχει αμμονία και αμμόνιο. Βρίσκουμε την τελική συγκέντρωση 5V2 προς 2 μείον 10V1 προ V1 V2, τις βλέπετε άλλωστε τις σε 1 και τις σε 2. Και μετά μπορούμε να εφαρμόσουμε ή την εξίσωση Henderson Hazelbalk ή αναλυτικά επίδραση κοινού ιόντο να εφαρμόσουμε την ΚΑΠΑ τη αμμονία. Να βρούμε τη συγκέντρωση σε ένα και σε δύο που ήταν ή σε δύο είναι 100 φορέ τη σε ένα, να αντικαταστήσουμε του όγκου και να βρούμε ότι Β1 προ Β2 είναι 50 προ 101. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε μέσα σε 180 λεπτά είναι λίγο δύσκολο να τα κάνει ένα παιδί. Ε, θέλει και ψυχραιμία και νυφαλιότητα, και πολύ, πολύ ναι, και πολύ καλή προετοιμασία. Εμεί θα ναι. είμαστε μαζί ξανά την Τρίτη για ναι, να, να, κάνουμε κύριε, να κάνουμε τον επίλογο. Σχόλιο, ε, θα έχουμε δει και τι ακριβώ θα έχει ναι. προηγηθεί στη βιολογία. Οπότε οι, ναι. οι υποψήφοι των σχολών υγεία θα έχουν και μια πληρέστερη εικόνα. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, Καλή δύναμη στα τελευταίο μάθημα η βιολογία την ερχόμενη Τρίτη μετά του Αγίου Πνεύματο. Στι 2 μετά το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι μαζί.